Και πάμε στον κύριο Νίκο Σοφιανό, ο οποίος είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΑ και τέλος Γενικός Γραμματέας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς, του Διεθνούς Εμπορικού Επενδυτηρίου και πρόεδρος των αποφύτων του LSE στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ, χρόνια πολλά. Καλημέρα, κύριε Νόντι, χρόνια πολλά. Πάνω απ' όλα όμως είμαι ένας μικρός επιχειρηματίας. Και με αυτό να ξεκινήσουμε, θα ήθελα λίγο και πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας. Και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί συζητάμε για το θέμα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος ευρύτερα εδώ. Έλεγα πριν στην προηγούμενη ώρα για τα διαρκή σοκ που υπάρχουν στους ελεύθερους επαγγελματίες στο θέμα των εισφορών του ΕΦΚΑ, με το πόσο λάθος υπολογίζονται, μπορεί να γίνει κάτι επί της ουσίας. Και επειδή και εσείς έχετε εμπειρία και εσείς πληρώνετε εισφορές και φυσικά είστε μέσα στην αγορά, ακούτε από συναδέλφους σας επιχειρηματίες το τι συμβαίνει και ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορεί να δοθεί λύση άμεσα σε αυτό με βάση και την εικόνα που έχετε εσείς από το πώς λειτουργεί το δημόσιο? Κοιτάξτε, εννοώ ότι το θέμα των εισφορών του ΕΦΚΑ είναι ένα από τα πολλά θέματα που ταλανίζουν τους επιχειρηματίες και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις. Και στέκομαι στις μικρές επιχειρήσεις γιατί αυτές είναι που έδιναν παλαιότερα 10 θέσεις εργασίας και τώρα για να επιβιώσουν δίνουν 3 και θα πρέπει να βρούμε τα κίνητρα εκείνα που θα τις κάνουμε να ξαναδώσουν παραπάνω θέσεις εργασίας, να βγάλουν κέρδη και να ορθοποδήσουν. Δεν είναι μόνο ΕΦΚΑ, είναι υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές, είναι ο υπερβολικός φόρος εισοδήματος, είναι προκαταβολή φόρου, είναι χιλιάδες πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση, η οποία μάχεται με κάθε τρόπο την επιχειρηματικότητα και οτιδήποτε αρχίζει με την λέξη ιδιωτικό, κάνει. Νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να απαλλαγούμε από μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει το μοναδικό τρόπο σωτηρίας της πατρίδας μας, που είναι η ιδιωτική επιχειρηματικότητα και οι ξένες επενδύσεις. Είναι θέμα μόνο κυβέρνησης, κύριε Σοφιανέ, ή έχει να κάνει και με στρεβλές δομές της ελληνικής δημοκρατίας, του ελληνικού κράτους, που δεν έχουν διορθωθεί διαχρονικά? Ναι, δεν θα διαφωνώ σε αυτό. Ασφαλώς στην Ελλάδα το πώς μεγάλωσε η ελληνική οικονομία έγινε με στρεβλό τρόπο σε πολλά θέματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχουμε την ευκαιρία και έχουμε και τον μπούσουλα, αν θέλετε, να αντιγράψουμε τις καλές πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί έχω μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Η Ρουμανία πέρσι κατέγραψε 6,8% ανάπτυξη στην οικονομία της. Φέτος η προοπτική της είναι για 8,5%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει ένα momentum ανάπτυξη αυτή τη στιγμή που δυστυχώς στην Ελλάδα το χάνουμε. Και όταν η κυβέρνηση επέρεται ότι θα έχουμε ανάπτυξη σχεδόν 2%, είναι 3 και 4 και 5 φορές χαμηλότερη από την ανάπτυξη που η υπόλοιπη Ευρώπη καταγράφει και ο υπόλοιπος κόσμος. Και τι είναι αυτό το οποίο, έστω λοιπόν ότι γίνονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία βγαίνει κυβέρνηση, τι μπορεί να αλλάξει βράχι μεσοπρόθεσμα? Καταρχήν θα μπορούν να αλλάξουν εύκολα όλες αυτές τις τρευλώσεις που γνωρίζουμε, κύριε Σοφιανέ? Ναι, ας αρχίσουμε το θέμα της νοοτροπίας και μετά θα πάω στα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Εάν κάποιος δεν πιστεύει σε αυτό που κάνει, δεν μπορεί και να το υλοποιήσει, ξέρετε, παρά μόνο να είναι με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Αυτό κάνει η κυβέρνηση τόσο καιρό. Η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, δεν πιστεύει σε ένα φιλελεύθερο τρόπο διακυβέρνησης. Εάν με βάζετε εμένα διευθυντή σε ένα εργοστάσιο στην Κούβα, με τις εντολές που θα έπαιρνα από το καθεστώς, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν πιστεύω σε αυτό. Άρα λοιπόν είναι καταρχάς θέμα νοοτροπίας και η εικόνα που δίνεις προς τα έξω. Όταν η εικόνα που δίνεις προς τα έξω είναι αυτή που θέλεις οπωσδήποτε να προσελκύσεις ξένες επενδύσεις με το τι σημαίνει αυτό όπως αντιμετωπίζεις. Όταν έχεις ένα αρμόδιο υπουργό που τον ξένο επενδύτη τον παίρνει από το χέρι και θα του λύνει όλα τα προβλήματα που όντως έχει η ελληνική γραφειοκρατία και θα του διασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασιακό και φορολογικό για τα επόμενα π.χ. 10 χρόνια, εφόσον κάνει ένα ποσό επένδυση και πάνω. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα δώσει την εικόνα ότι είναι μια ελκυστική χώρα σε επενδύσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές. Εάν σήμερα ο επιχειρηματίας πληρώσει ακριβώς αυτά που του υπαγορεύει ο νόμος, με την προκαταβολή φόρου, με τις ψηλές ασφαλιστικές φορές, με όλα, σας πληροφορώ ότι η κερδοφόρα επιχείρηση θα έχει στο τέλος ζημιά. Θα πρέπει να πληρώσει και τσέπη το άνθρωπος. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, μεταξύ του να πληρώσει πλήρως αυτά που του υπαγορεύει ο νόμος και μεταξύ της επιβίωσής του, θα διαλέξει το δεύτερο. Πρέπει να επιβιώσει ο άνθρωπος. Να ζει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τους 3 εργαζομένους που έχουν παραμείνει. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτή η κατάσταση.
Και απορώ, δεν απορώ μάλλον, γιατί δεν το καταλαβαίνει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω ότι η μόνη λύση είναι να έχουμε μια διακυβέρνηση χώρας από μια κυβέρνηση που πιστεύει σε αυτά που κάνει. Και πόσο θα μπορέσει να τα υλοποιήσει αυτά, κύριε Σοφιανέ, δεδομένου ότι και να αλλάξει και το μείγμα πολιτικής, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένα μέτρα για τα επόμενα χρόνια, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν, έτσι είναι, σε συμφωνία με τους δανειστές. Τι περιθώρια λοιπόν έχει, από τη στιγμή μάλιστα που κι εσείς οι ίδιοι λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα καθαρής εξόδου, ότι θα συνεχιστεί η εποπτεία με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με επιστολική γραμμή στήριξης, είτε με οτιδήποτε άλλο. Τι λοιπόν θα μπορέσει να αλλάξει, γιατί λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία αλλαγής κυβέρνησης, λένε κάποιοι. Ακούστε, προφανώς η Ελλάς πρέπει να ικανοποιήσει αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Αυτό είναι το ένα. Αυτό όμως είναι ανεξάρτητο με το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα την οποία σαν κοινωνία και σαν οικονομία παράγουμε. Δηλαδή, πώς θα μεγαλώσουμε το καθάριστο εθνικό προϊόν μας. Για να γίνει αυτό, παράλληλα με τις υποχρεώσεις, είναι ανεξάρτητες υποχρεώσεις που έχουμε σαν χώρα, πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα εκείνα που θα μεγαλώσουν το ΑΕΠ μας. Εάν γίνει αυτό, θα έρθουν και ξένες επενδύσεις, θα επενδύσουν και οι τοπικοί επιχειρηματίες, η μικρή επιχειρηματικότητα που είναι ο κορμός οικονομίας θα αναπτυχθεί. Και αυτό θα διευκολύνει, αν θέλετε, παραπάνω την Ελλάδα το να υλοποιήσει τη δεσμεύση της. Το να στραγγίζεις μια οικονομία η οποία είναι ήδη στραγγισμένη, μια λεμονόκοπα που είναι χίλιες φορές στημένη, δεν έχει προοπτική. Η προοπτική είναι να ικανοποιήσουμε τη δεσμεύση μας και απ' την άλλη να δώσουμε ανάπτυξη στην οικονομία, ρίχνοντας την ανεργία. Ρίχνοντας όμως την ανεργία, βοηθάμε και το συνταξιοδοτικό παράλληλα. Πρέπει να αρχίσει να γυρίζει ο τροχός οικονομίας με αναπτυξιακούς ρυθμούς από μια κυβέρνηση που πιστεύει σε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση το τι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε σαν πρωτογενές πλεόνασμα, παραδείγματος χάρη, με το αν θα έρθει μια επένδυση 10 εκατομμυρίων και θα δώσει 100 θέσεις εργασίας. Είναι ανεξάρτητα πράγματα αυτά. Αλλά το ένα βοηθάει το άλλο. Τώρα, κύριε Σοφιανέ, το θέμα των ελληνοτουρκικών, εσείς είστε υπέρ της πιο ήπιας προσέγγισης ή υπέρ της πιο επιθετικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει τις τελευταίες μέρες ο Υπουργός Άμυνας? Κοιτάξτε, είμαι υπέρ μιας υπεύθυνης κυβέρνησης. Και όταν η γείτονα χώρα, για διάφορους λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα, δείχνει μια επιθετικότητα, που όντως δείχνει μια μεγάλη επιθετικότητα, ασυνήθιστη για μας τελευταία χρόνια, πάμε σε παλαιότερες εποχές, από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και ο υπεύθυνος Υπουργός Άμυνας πρέπει καταρχάς να καλλιεργήσει την ομοψυχία. Η ομοψυχία καλλιεργείται με το να συμπλέουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό γίνεται με το να πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες που θα έχει κοντά του όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βλέπω ένα Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι αλλοπρόσαλος. Αρχίζοντας από το αν είναι όμοιροι ή δεν είναι όμοιροι τα δύο παλικάρια μας, τα οποία πραγματικά περνάνε και θα περάσουν πολύ δύσκολα, μέχρι το πώς η χώρα θα κινηθεί απέναντι στην Τουρκία. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται ηρεμία, αλλά δεν χρειάζεται αυτός ο φθηνός τσαμπουκάς, ο οποίος γίνεται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση. Όλη αυτή η ένταση στα ελληνοτουρκικά, επειδή καταγράφεται με αλφαγιώτα στο λιανεμπόριο, καταγράφεται ευρύτερα στο επιχειρήν ότι έχει επιδράσει, δηλαδή, αρνητικά μέσα στο Μάρτιο, στο δικό σας, στους κλάδους που εσείς δραστηριοποιήσετε? Να σας πω το εξής. Το λιανεμπόριο κατά 50% είναι ψυχολογία. Όταν λοιπόν ο πολίτης βιώνει μια ψυχολογία με όλα αυτά που γίνεται στα ελληνοτουρκικά, πέρα με όλα αυτά που γίνεται στην οικονομία, αντιλαμβάνεστε αυτό επιβαρύνει το λιανεμπόριο σε μεγάλο βαθμό. Ο κ. Νίκος Σοφιανός, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιανέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νότη. Καλό Πάσχα να έχετε. Επίσης, να είστε καλά.